Άρη! Διαβάζει, τον έπιασε η. Ναι, τον έπιασε η μόρφωση τώρα. Στάση ναι, τώρα. Ζωής, βλέπω. Στα εδώ. Γεράματα. Α, ναι, ναι. Α, γεια σας, Καπαλή. Άρη! Λοιπόν, είμαι στη στάση, περιμένω το λεωφορείο. Ναι. Και πού πας? Και διαβάζω. Με τη βοήθεια του Γιάννη Μανούσου που θα μας πλησιάσει, θα σας δείξουμε μια ιδιαίτερη στάση. Στάση ζωής, γεμάτη βιβλία. Τι είναι αυτό, λοιπόν? Δεν είναι μάλιστα η μόνη, είναι η τέταρτη. Είχαν ξεκινήσει πιλωτικά μια δράση εδώ στο Φίληρο, η κίνηση επικοινωνίας πολιτών Φιλήρου. Έχουμε μαζί μας για την εκπρόσωπο του Συλλόγου, καθώς εσείς ήσασταν η εμπνεύστρια της ιδέας, η Σοφία Τσιλόγλου, με την βοήθεια και του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Τι είναι αυτό, ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη για τους ανθρώπους που περιμένουν το λεωφορείο? Αυτή είναι μια ιδέα που είχα πραγματικά. Καλημέρα, καταρχάς. Καλημέρα, σας, κυρία Τσιλόγλου. Την οποία. Γεια σας. Την οποία κατέθεσα στον Σύλλογο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και θέρμη την καλοδέχτηκε και μαζί με τον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και τον Δήμαρχό μας τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη την υλοποιήσαμε. Τώρα πήγαινετε, έρχομαι εγώ και περιμένω το λεωφορείο και μπορώ να πάρω ένα βιβλίο να το διαβάσω. Και να το πάρω και μαζί μου. Ακριβώς. Μπορείτε να το διαβάσετε, να το πάρετε και μαζί σας και ο επιβάτης του λεωφορείου και ο περιπατητής να το διαβάσει, να το επιστρέψει, αν του αρέσει να το κρατήσει κιόλας. Oh. Είναι μια βιβλιοθήκη που λειτουργεί χωρίς τους τυπικούς κανόνες μιας βιβλιοθήκης, δηλαδή χωρίς τους όρους δανεισμού. Και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει. Μάλιστα, έχουν υλοποιηθεί πάντα με τη στήριξη του Δήμου και του Δήμαρχου μας 4 βιβλιοθήκες στο Φίληρο και μία στο Πανόραμα. Γιατί όπως βλέπετε, ο χώρος ενδείκνεται και για κάτι τέτοιο. Είναι αυτές οι χτιστές στάσεις του ΑΣΤ. Έχει το σχήμα βιβλίου. Πολύ ωραία. Το σχήμα δέντρου η βιβλιοθήκη. Ναι, είναι το σχήμα κυρία δέντρου. Τσιλόγλου. Ναι, είναι το σχήμα δέντρου γιατί το δέντρο είναι ένας. Παρακαλώ. Αν έχετε παρατηρήσει συνήθως ναι, τα ακούω. Βιβλία. Τα οποία δανείζονται οι άνθρωποι όταν όσο περιμένουν τη στάση του λεωφορείου ή και τα παίρνουν μαζί τους στη συνέχεια. Είναι άτομα νεαρής ηλικίας, είναι μεγαλύτερα άτομα. Έχετε παρατηρήσει, έχετε κάποια τέτοια στοιχεία? Νομίζω ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Είναι και παιδιά μικρά, είναι και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Είναι όλοι όσοι περνάνε από εδώ, κάθονται, τη χαζεύουν, σταματάνε, την κοιτάνε, παίρνουν ένα βιβλίο, φεύγουν, ανεβαίνουν στο λεωφορείο. Πόσα βιβλία υπάρχουν τώρα? Αυτό θα ρωτούσα. Περίπου γύρω στα 50 βιβλία. Πόσες στάσεις έχετε? Γύρω στα 20-30 βιβλία μέχρι 50. Σε κάθε στάση. Τέσσερις. Πολύ ωραίο, ε. Ναι. Υπάρχει και απόθεμα. Υπάρχει και απόθεμα, υπάρχει και απόθεμα, βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, κύριε Τσιλόγλου. Μπράβο. Και μπορεί να φέρνει και βιβλία για να ενισχύσουμε. Να ενισχύσουν. Και να πηγαίνετε και βιβλία, έτσι. Βεβαίως, πάντοτε. Ωραία πρωτοβουλία. Βεβαίως, πάντοτε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε, αλλά καλό είναι να φέρνουμε κιόλας. Για να μην πληρώσετε πάντα και να είναι γεμάτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλόγλου, και τον Άρη τον Κουτσιούκη για το ωραίο το θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.